Πάμε στην πρώτη σύνδεση, στο τέταρτο μέρος. Είναι ο κύριος Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Γεια σας, είμαι καλά, εσείς? Καλά, μια χαρά. Εδώ έκανα εισαγωγή και το ανέφερα clubbing. Και μου λέει συνάδελφος, κάμπινγκ μου λέει Νίκο από το πρωί, το λες clubbing. Σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, το clubbing το έχουμε ξεχάσει. Το έχουμε ξεχάσει. Για το clubbing. Σας μπερδέψαμε. Λες clubbing. Κλαμ και clubbing. Είναι ένας νέος όρος που θα μπει σιγά σιγά στη ζωή όλων των κριτικών βέβαια και των φορέων του τουρισμού. Έχει ανάψει έτσι το πράσινο φως για μια επένδυση εδώ σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αλλά και οι ξενοδόχοι των Χανίων, νομίζω και οι τουριστικοί φορείς εκεί της περιοχής, θα υποδεχθούν και θα υιοθετήσουν αυτόν τον όρο. Κοιτάξτε, είναι ένας όρος ο οποίος έρχεται από πολύ παλιά, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, θα σας έλεγα ότι υφίσταται, μάλλον ο όρος είναι καινούριος, σαν σύλληψη είναι πολύ παλιά, 500 χρόνια πριν. Το είχαν πρωτοεισάγει οι Σκοτσέζοι, υποδεχόμενοι το βασιλιά της Αγγλίας. Επομένως, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι γνωστό ότι μετά το 1920 που ξεκίνησαν τα περίφημα σαφάρι και στην Αφρική, τα κάμπινγκ και οι κατασκηνώσεις που κάνανε ήταν υπερπολυτελείς. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει κόσμος ο οποίος ζητάει τέτοιου είδους διακοπές. Φυσικά δεν μιλάμε για μικρές επενδύσεις, είναι μεγάλες επενδύσεις, δεδομένου ότι φροντίζουν να συνδυάζουν και μεταφερόμενες κατασκευές και ήμι μεταφερόμενες, αλλά πολύ υψηλών προδιαγραφών. Είναι ακριβές κατασκευές και φυσικά κάποιος αισθάνεται σαν να είναι πραγματικά σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ακίνητο, θα έλεγα μέσα. 5 αστέρων. Αυτή είναι η σύλληξη του γκλαμ και του κάμπινγκ και θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση είναι βέβαιο ότι όπως αναφέρατε γίνεται στο Ηράκλειο μια επένδυση, θα γίνει και αλλού. Υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις σε επίπεδο υποδομών προκειμένου έτσι να υποδεχτούμε και να υπάρχει ανάπτυξη του όρου γκλαμπινγκ? Κοιτάξτε, ανάπτυξη δεν θα υπάρχει με τους ρυθμούς που έχουμε δει να αναπτύσσονται άλλες μορφές τουρισμού. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν και έχει ένα μικρό κομμάτι της αγοράς το οποίο το ακολουθεί. Επομένως, μιλάμε για ανάπτυξη με πολύ μικρότερους ρυθμούς από αυτούς που έχουμε γνωρίσει με τα κλασικά ξενοδοχεία ή με τα ξενοδοχεία τύπου διαμερισμάτων ή με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αλλά σίγουρα θα υπάρξει ανάπτυξη. Από εκεί και έπειτα χρειάζεται ο κατάλληλος χώρος. Δεν κάνουν όλοι οι χώροι ή όλες οι εκτάσεις για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να είναι προνομιακοί χώροι, κοντά στη θάλασσα, επάνω στη θάλασσα ή σε ιδιαίτερου φυσικού καλούς περιοχές, προκειμένου να καταφέρουν να προσελκύσουν κόσμο. Το θέμα, κύριε Γιαννούλη, βέβαια, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και σε πολλές περιπτώσεις η νοοτροπία είναι λίγο λανθασμένη, να μπει ένα φρένο, να μπει ένα όριο και να μπει και ένα stop σε έτσι νοοτροπίες και σε αυθαιρεσίες πιθανότατα. Βέβαια, το θέμα είναι και ο νόμος τι παραθυράκια σου αφήνει για να προβείς σε μια αυθαιρεσία. Αλλά καλό θα είναι να ανοίξουμε τη συζήτηση πολύ νωρίς. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά θα σας έλεγα ότι όπως δείχνει η κατάσταση τα τελευταία χρόνια, η αγορά λειτουργεί μόνη της. Δηλαδή, η αγορά και επιβραβεύει και τιμωρεί. Αυτά που βλέπαμε στο παρελθόν, πριν 10 ή 15 χρόνια, και οι αυθαιρεσίες, αλλά και, ας πούμε, να το πω έτσι απλά, δουλειές αρπακόλα, αυτά ανήκουν στην ιστορία. Δεν γίνονται δουλειές έτσι πλέον. Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται μία συνέπεια, προκειμένου ο πελάτης να βρει αυτό ακριβώς το οποίο αγόρασε. Επομένως, η αγορά δουλεύει μόνη της, θα συνεχίσει να δουλεύει μόνη της και η αγορά θα επιβραβεύσει αυτούς που πραγματικά είναι σωστοί απέναντι στους πελάτες και στους επισκέπτες. Κύριε Γιαννούλη, μιλάμε για μια τουριστική κατεύθυνση η οποία έχει ως επίκεντρο θερινούς μήνες ή βοηθάει και στην επέκταση της τουριστικής περίοδου? Θα έλεγα είναι ως επίκεντρο είναι η κλασική τουριστική περίοδος, κυρίως όμως 3-4 μήνες το καλοκαίρι, αλλά επαναλαμβάνω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο, τον τύπο διακοπών, θα ζητήσουν πολύ υψηλές προδιαγραφές στο κατάλημα το οποίο θα επιλέξουν. Είναι πραγματικά, δηλαδή, αν δει κάποιος το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, είναι υψηλού επίπεδου επενδύσεις, θα έλεγα πολλές φορές υψηλότερες και από το να κάνει κάποιος ένα ακίνητο με κάποιο δωμάτιο. Μιλάμε όμως για ακριβές διακοπές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα επιλέξει αυτό το είδος των διακοπών θα πρέπει να πληρώσει αδρά? Κοιτάξτε, οι διακοπές εξαρτάται από κατάλημα σε κατάλημα. Είναι για διάφορα βαλάντια.
Σίγουρα δεν είναι ευθυνές, για δεδομένο ότι είναι πάρα πολλά τα έξοδα σε αυτού του τύπου τις επενδύσεις. Και επίσης θα λάβετε υπόψη σας ότι αυτού του τύπου η επένδυση χρειάζεται και πολύ μεγάλους χώρους. Επομένως, δεν πάμε ας πούμε, με τους κλασικούς όρους δόμησης. Πάμε πολύ χαμηλότερους, να το πω έτσι, όρους δόμησης, δηλαδή πολύ λιγότερα τετραγωνικά ανά στρέμμα. Επομένως, μοιραία πρέπει να πληρωθεί αυτός ο χώρος και πρέπει να πληρωθεί σωστά. Ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί να ευδοκιμήσει στην Κρήτη. Όχι απλά να ξεκινήσει, αλλά να συνεχιστεί. Ναι, σε κάποιες περιοχές της Κρήτης δεν υπάρχει απολύτως να ευδοκιμήσει, αν και θα έλεγα ότι μένει να το δούμε. Έτσι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει σε αυτή τη λογική. Αν δούμε, αυτά είναι συνήθως σε περιοχές όπως είναι δάση, βουνά, ιδιαίτερο φυσικού καλούς παραλίες. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα νομίζω είναι 2-3 από ό,τι έχω υπόψη μου, 2-3 τέτοιες επενδύσεις προκειμένου να γίνουν. Από μένα να δούμε. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.